η πρώην σχολή νοσηλευτική. Εκεί, αν θυμάσαι, υπήρχαν καταληψίες, είχε αυτό το κτίριο. Στο κτίριο αυτό υπήρχαν καταληψίες. Προς τιμήν του, ο Γρηγορόπουλος, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου, φρόντισε να το εκενώσει το κτίριο, να το περιφράξει. Γιατί όμως, γιατί είχε ξεσπάσει φωτιά. Ναι, είχε πάρει και φωτιά και ήταν και κίνδυνος έτσι για τους... Ακριβώς, είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά με μεγάλη ζημιά και τότε ο κύριος Γρηγορόπουλος προχώρησε τη διαδικασία. Ο κύριος Κώστας Γρηγορόπουλος προς τιμήν του, έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Το βλέπουμε. Ναι, απορώ γιατί δεν το αξιοποιεί η διοίκηση του νοσοκομείου. Λοιπόν, ας δούμε όμως το ρεπορτάζ. Έχεις κάνει ένα ωραίο ρεπορτάζ. Ναι, πάμε το δούμε. Ας το δούμε. Για το κληροδότημα Σγουρόπουλου, ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πριν από χρόνια λειτουργούσε εκεί με ευτική κλινική του γυναικολόγου Σγουρόπουλου, ο οποίος και κληροδότησε το κτίριο αυτό που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Εκεί μάλιστα για κάποιο διάστημα στεγάστηκε και η σχολή νοσοκόμων, αλλά μετά από εκεί έφυγε. Το 2012 ξέσπασε μια φωτιά προκαλώντας αρκετές ζημιές σε αυτό το κτίριο. Δυστυχώς όμως, από τότε η εγκατάλειψη παραμένει, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς από τις εικόνες τις οποίες δημοσιεύει το Corfu TV News. Οι τείχοι έχουν φύγει, οι σοφάδες έχουν καταρρεύσει, οι ρογμές είναι πολλές, παράθυρα δεν υπάρχουν και δυστυχώς ένα ακόμα κτίριο κατελημένο βρίσκεται εκεί.